Καλό μήνα, καλησπέρα σας. Και ξεκινήσαμε με λίγη καθυστέρηση, γιατί όπως πάντα έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι οι ζωντανές εκπομπές. Και με ωραίους ανθρώπους ζωντανές εκπομπές. Θέλω να πω ότι ο καινούριος μήνας Νοέμβρης, εκτός ότι ξεκίνησε πολύ ευλογημένα, με τους Αγίους Αναργύρους να γιορτάζουν, να βλέπω τον κόσμο να βγαίνει έξω, ξεκίνησε έτσι αισιόδοξα. Νομίζω ότι είναι ένας μήνας ελπιδοφόρος, να ελπίσουμε. Βέβαια, εγώ έχω και κάτι φοβίες, γιατί την άλλη φορά έτσι είχα αισιοδοξία και χάσα τον μπαμπά μου και έχω λίγο φόβο. Λοιπόν, ήθελα να πω κάποιες ανακοινώσεις, αλλά τώρα επειδή αγχώθηκα, τις έχω ξεχάσει τις ανακοινώσεις να σας τις πω. Θέλω να σας παρουσιάσω σήμερα την συμπατριώτησα μάλλον, την Χρυσαφάκη, εντάξει, ξέρεις γιατί λέω από Χρυσάφη. Μπράβο αυτό, γιατί έχω συνδέσει την καρδιά της με το χρυσό, είμαστε φίλες πολλά χρόνια, είναι πολύ άνθρωπος large, άλλωστε τα μάτια μιλάνε και τα μάτια της είναι φωτεινά, μεγάλα, γαλανά, τεράστια μάτια, έτσι τεράστια είναι και η ψυχή της. Και εγώ βέβαια το Χρυσάκι το έχω κάνει Χρυσαφάκη. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, παιδί μου, δεν πειράζει. Εγώ τη βλέπω σαν Χρυσάφη. Τι να κάνω τώρα. Να σε καλά, λοιπόν, η αγαπημένη μου Ιωάννα, πάντα ένας Γιάννης. Έμα τώρα, τι αλήθεια είπα. Τι αλήθεια είπα. Όλοι οι Γιάννηδες είναι στην καρδιά μας. Γιάννη φίλιδες, Ιωάννες φίλες. Έχω τη φίλη μου την παιδική, την Ιωάννα. Έχω εσένα, ναι. Έχω τον φίλο μου τον Γιάννη. Έχω την καρδιά μου στα σφακιά. Που είναι Γιάννης, εκεί είναι η καρδιά μου. Βέβαια. Όλο Γιάννηδες. Έχω το φίλο μου τον Γιάννη τον Τζούμα, τον πρόεδρο της Ένωσης Κρητών Νέας Σμύρνης, που θα πρέπει να στηρίξουμε στην Παγκρίτιο με τον ψήφο μας. Βάζει συμμετοχή Νέα Παγκρίτιο με τον Γιώργο τον Πετράκη, άρα θα πρέπει να τα στηρίξουμε τα παιδιά. Mm-hmm. Και γενικά, αυτά. Λοιπόν, και αφού ξεκινήσαμε με την Ιωάννα τη Χρυσάκη, μισό λεπτό να φτιάξω την κάμερα για να τη δείτε, γιατί καλά τη διαφήμισα. Α, να η κάμερα, έφτιαξε, είδες. Κοιτάμε μπροστά. Έφτιαξε μόνη της, κοιτάς μπροστά, ναι. Καλησπέρα. Ορίστε για την αλήθεια, λοιπόν. Δείτε έναν άνθρωπο που είναι ζωντανός, φωτεινός, προσωπάρα, κάνε έτσι λίγο τα μαλλιά, φαίνεται πρόσωπο. Τώρα, από κάμερες σώθηκες. Καλησπέρα. Εμένα κοιτάς και αυτό. Ωραία. Δεν κάνεις έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Χρυσάκι που μετά. Χρυσάκι. Χρυσάκι Ιωάννα του Γεωργίου. Ναι, του Γεωργίου. Πατέρας μου. Ο γιος μου είναι Γιώργος. Και ο πατριός μου είναι Γιώργος. Είναι τα καλύτερα παιδιά. Θα πρέπει να μου κάνεις μία αφιέρωση εδώ. Φυσικά και θα σου κάνω. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ δεν δέχομαι. Εγώ τα βιβλία που μου δίνουν τα παιδιά που φιλοξενώ. Αν δεν μου φέρουν δεύτερο βιβλίο για να το δώσω προσφορά. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι. Βιβλίο υπάρχει δεύτερο. Μην ανησυχείς. Έχω πει σε κάποιους, επειδή φτιάχνουμε και τη βιβλιοθήκη στην εκκλησία και αυτά και αυτά, όποιος θέλει μου δίνει για ένα δεύτερο και το βάζω εγώ και αυτά. Mm-hmm. Αλλά μ' αρέσει να τα κρατήσω, γιατί κάποια στιγμή θα κάνω απολογισμό πόσους καλλιτέχνες έχω φέρει εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι τιμή. Και είναι και πολλοί που επειδή δεν είχαν δεύτερη, τους είχαν τελειώσει, ναι, ξέρεις, ναι. Δεν μου έχουν φέρει. Εγώ σου έχω φέρει αυτά τα παιδιά. Δύο σου έχω φέρει. Ένα για σένα και ένα για την εκπομπή ή όπου αλλού θέλεις. Α, είσαι, είδες. Είμαι large, είπαμε. Αυτό. Είσαι large σε όλα. Και δεν περίμενα καν από τον εκδότη μου, τον κύριο Αγγελάκη. Κύριε Αγγελάκη, το ακούτε, είμαι large. Λοιπόν, εκδόσεις. Αγγελάκης. Αγγελάκης.gr. Με σεβασμό στον αναγνώστη. Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω αυτό που λέει πίσω. Δεν ξέρω τι λέει, δεν βλέπω τώρα το. Ένα ποιματάκι. Έχει χειμώνα στην καρδιά. Είχε χειμώνα στην καρδιά. Α, δεν βλέπω καλά όμως. Θέλεις να το διαβάσω εγώ. Περίμενε, να εδώ είναι το φως. Είχε χειμώνα στην καρδιά. Μα κοίτα, άνθησε ένα μακρύ. Όχι, ένα μικρό. Τόσο δά μικρό λουλί. Παιδιά, τόσο πολύ, δεν βλέπω. Λοιπόν, θα σε βοηθήσω. Έχουμε και το δεύτερο βιβλίο. Ναι, διάβασε το σε ποτέ. Είχε χειμώνα στην καρδιά. Μα κοίτα, άνθησε ένα μικρό. Τόσο δά μικρό λουλούδι. Με γέμισε φορεία. Πόσο γλυκιά η μυρωδιά του, της άνοιξης τραγούδι με ένα τόσο δα μικρό λουλούδι. Της άνοιξης τραγούδι
θέλω να σου πω. Μέσα στο φθινόπωρο. Εμείς φέρνουμε την άνοιξη. Μια αγάπη. Θέλω μια αγάπη να μου κρατά το χέρι. Θέλω μια αγάπη να μην με ξεχνά. Στον ουρανό του να είμαι εγώ τα αστέρι. Και όταν θα πέφτω, να με τραβά ψηλά. Θέλω μια αγάπη να λέει, είμαι εδώ, μη μου λυπάσαι. Μαζί μου ποτέ να μη φοβάσαι. Μια αγάπη μόνο, να μ' αγκαλιάζει. Και όταν βραδιάζει, να με φιλά. Να με χαϊδεύει και να μου χαμογελά. Θέλω μια αγάπη, με ποίημα να μοιάζει. Σαν παραμύθι, χωρίς δράκους, μάγισσες και εξωτικά. Ποιος ξέρει, θα έρθει καλοκαίρι. Μια νύχτα που θα έχει γλυκιά στροφεγγιά. Σαν τη σημερινή, απόψινή μάλλον. Τέλειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίο όμως. Στοιχεία τώρα. Πολύ ωραίο όμως. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε προετοιμάσει τίποτα, έτσι. Φαίνεται, εγώ πρώτη φορά το διάβασα, αλλά βγήκε ωραίο, ε. Πάρα πολύ. Οπότε σκεφτεί θα συμμετέχεις και στην παρουσίαση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε έχω. Πρώτα ο Θεός, ναι. 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 Μ' αρέσει εμένα, έτσι κι αλλιώς μ' αρέσει το έχω με το να διαβάζω. Αλίμονο. Αλίμονο. Έχεις πείρα μεγάλη, φαίνεται. Λοιπόν, απλό πρέπει να έχω γυαλιά πέρα. Κι εγώ φοράω γυαλιά. Για πες μου, κοπελιά. Κοπελιά, κοπελιά. Να το πούμε και κριτικά. Είμαστε στους κριτικούς πριν, έτσι. Κοπελιά, κοπελιά. Κοπελιά μου. Για πες μου, κοπελιά. Ιωάννα. Ιωάννα ξεκίνησε τη ζωή της. Την ξεκίνησε. Η ζωή ξεκίνησε απλά, χωρίς πολλούς στόχους. Ήταν να σπουδάσω, τελικά το σύστημα της παιδείας δεν με τράβηξε σε αυτό το δρόμο. Όντως είχα κλείσει στα γράμματα από παιδί και στις τέχνες, στη ζωγραφική, στο να γράφω. Σ' άρεσε δηλαδή να σπουδάσεις, ας πούμε, εκπαιδευτικός, απλά δεν υπήρχε δυνατότητα. Το είχα. Όχι. Στην οικογένεια αυτό. Κοίταξε, δεν... εγώ κατάγομαι ναι, από φτωχή οικογένεια. Εντάξει, είχαμε κάποια οικονομική επιφάνεια, τη χάσαμε. Κάτι, μην τρέπεσαι. Γιατί δεν τρέπομαι. Όχι, είναι τιμή μου. Οι γονείς μου δεν είχαν να με στείλουν αγγλικά. Δεν είχαν ούτε εμένα. Εντάξει, δηλαδή μόνο τον αδερφό μου στείλανε και οι αδερφοί μου στα κλαστά δεν είχαν τη δυνατότητα οι άνθρωποι. Πήγα και αγγλικά. Εντάξει, πήγα και αγγλικά. Πήγα και έκανα και ιδιαίτερα, ας πούμε, φιλολογικά. Απλά ήταν επιλογή μου να πάω στην Κρήτη. Ήθελα να δουλέψω, να βγω στη δουλειά. Εντάξει, θα πω και την αλήθεια. Αραβωνιάσκα μικρή-μικρή στα 18. Αυτό πες, αυτό είναι, με κυνηγάει, με νογάμους, οι αραβώνες. Αλλά παρέκλεινε. Ας πρόσεχα. Τα ίδια έπαθα κι εγώ. Τα ίδια, λοιπόν. Και εγώ 22 χρόνια ήμουν μάνα. Καλά να πάνε. Όχι, καλύτερα. Όχι, εγώ δεν ήμουν τόσο νέα μάνα. Την έκανα στα 33. Τη μικρή είναι 15 ετών τώρα, η Σοφία. Απλά πήγα μετά ιδιωτικά. Έτσι, ιδιωτικά μπορεί ο καθένας να πάει. Δεν χρειάζεται να έχει κάποια κλίση, φαντάζομαι. Ένα κολέγιο, marketing, δημόσιες σχέσεις, δούλεψα, μπήκα στον επιχειρηματικό κόσμο. Λίγα λόγια το βιογραφικό μου, παιδεύτηκα γιατί δεν είχα πλάτες να με βοηθήσουν ποτέ μέσων. Έτσι με δοκίμαζαν, με έπαιρναν. Βοηθούσε και η ωραία εμφάνιση, άνοιγε τις πόρτες, λέω την αλήθεια, αλλά δεν μένεις μόνο εκεί. Αν δεν αξίζεις, δεν έχεις μυαλό, δεν σε κρατάνε. Και δέχεσαι και μεγάλο ρατσισμό όταν είσαι και good looking. Λοιπόν, η συγγραφή ξεκίνησε να σου πω. Από μικρή έγραφα καλά. Διάβαζα πολύ λογοτεχνία, άπειρα βιβλία, ό,τι έβρισκα μπροστά μου. 18 ετών, μετά από αυτή την εμπειρία τη δύσκολη που είχα στην πρώτη μου αυτή σχέση, ας πούμε, προσωπική, έγραψα ένα ποίημα τόσο πολύ απαισιόδοξο που όλοι το σύγκριναν. Δηλαδή το διάβαζα, όπως διάβασες καλή ώρα εσύ, δεν έλεγα ότι είναι της Ιωάννας. Και λέγανε ότι είναι του Καριωτάκη. Εκεί έπαθε ένα σοκ. Λέω, τι λένε τώρα, με ποιον με συγκρίνουν. Με τον μεγάλο μας ποιητή, τον Κωνσταντίνο Καριωτάκη. Και εκεί μπήκε το μυαλό μου, στο μυαλό μου το μικρόβιο. Το κεφάλι να μην φαίνεται ευθεία. Να μην φαίνεται ευθεία. Η δικιά μου. Α, δεν ξέρω, εγώ να σου πω τώρα, κοιτάω, με βλέπω από το πλάι είσαι, και σε βλέπω μια κούκλα. Εγώ σε βλέπω, σε ένα μια κούκλα. Εγώ σε βλέπω σε το μαύρο τελικά μας πάει, έτσι, μας πάει, επειδή είμαστε ένας προσωπικός. Μια χαρά, κοίταξε να δεις, είναι το άγχος, το στρες που δεν μας αφήνει. Μια χαρά, κούκλα αυτού σκόρδε. Και έχουμε και ίδια χρώματα. Γαλανομάτες, ξανότσαλες. Η αλήθεια είναι ότι άμα κυκλοφορούμε μαζί, μπορούν να μας πούνε και αδερφές. Ναι. Και αδερφές, ξαδέρφες, ναι. Η αδερφή μου είναι σαν και σένα, έχει τεράστια μεγάλα μάτια. Εντάξει, και σένα. Καθαρό άσπρο πρόσωπο. Πολύ ωραία οδοντοστοιχεία, τη ζηλεύω. Ενώ εγώ δεν έχω ωραία οδοντοστοιχεία. Η αδερφή μου έχει ρεπτό. Τα χαρά είσαι.
και τρώει και καραμέλες. Α, έχω πολλά γλυκά. Και δεν έχει, αφού της τα έχω ματιάσει και φέτος έκανε σφράγισμα. 50 χρονών γυναίκα και έκανε το πρώτο της σφράγισμα. Τι μου λες τώρα. Ξέρω, εγώ ξέρω ότι είναι, μετράει... Είναι από την μπάστα της, έχει ωραία δόντια. Να έχεις και το DNA, παίζει ρόλο. Είναι από γεννησιμιού, έχει ωραία δόντια. Ενώ ο αδερφός μου από μικρός είχε κακά δόντια, ούτε κάπνιζε ούτε έπινε. Το ίδιο και εγώ. Μπράβο, αυτό πήγα είναι να πω. Είναι η μπάστα. Η πάστα και οι καταχρήσεις, ναι, παίζει ρόλο όταν δεν κάνεις καταχρήσεις γενικά. Κάνει. Μιλάμε, έτρωγε τις καρύδες. Έχεις αλλά αδέλφια, αδελφό, αδελφή. Αυτά. Αυτά θα σου πάρω εγώ συνέντευξη τώρα. Αντιστρέψουμε, Ολυβία. Πώς σου μπήκε η ιδέα να γίνεις ηθοποιός, φαντάζεσαι, σε μια άλλη εκπομπή. Όπως και εγώ έκλαιγα από μικρή με το έτσι θέλω, ας πούμε. Για να μου δώσουν την προσοχή, ναι. Το έχεις αυτό, το έχεις να τραγουδάς με τη βούρτσα, την ψώρα, το ψώνιο. Γεννιέσαι με ψώνιο, δεν γίνεσαι, γεννιέσαι. Αυτό που λες, έχεις δίκιο. Γεννιέσαι ποιητή. Άρα και εσύ έπαιρνε τη βούρτσα. Εγώ ξέρω τα κανένα μάλλον, και εγώ έρευα πολύ. Έβαζα, επειδή η μαμά μου για τις ψήρες μου τα έχει πολύ κοντά τα μαλλιά. Και εμένα με κουρεύει. Εγώ έβαζα τις μπλούζες για μαλλιά. Έκανα τέτοια. Και τέτοια και εγώ έβαζα. Και τουρμπάνια μακριά, ξέρεις αυτό. Ναι. Εν τω μεταξύ ήθελα να έχω σκύλο. Και επειδή δεν με αφήνει μένα να έχω σκύλο, είχα δέσει ένα μπαλάκι. Παπά, εγώ δεν ήθελα. Εγώ ήμουν αγιότροπο. Είχα δέσει τον μπαλάκι και τόσο. Τότε δεν υπήρχαν τα σκυλάκια τα ψεύτικα που παίρνουν στα δώρα. Όχι, είχαμε τα ξύλινα. Αφού διαλυκέμαστε, τα ξύλινα είχαμε. Ένα ωραίο, πολύ όμορφο. Εγώ δεν το έδωσα. Εμένα οι γονείς μου δεν μου το είχαν αυτό. Α, δεν ξέρω, αυτό άμα το φτιάχνε κάποιο. Και λούτρινα είχαν. Είχαν βγει καλά. Δεν είμαστε αρχαίες. Πιτσιρίκες είμαστε. Συγγνώμη, εγώ δεν είχα παιχνίδια. Όχι, εγώ έπαιζα. Πρώτα απ' όλα ένα σε πιλωτή που ήμασταν 48 ξαδέρφια. Δεν είχαμε παιχνίδια. Παίζαμε στα δέντρα. Ωραία. Θυμάμαι, έπαιζα μαγειρική και κουζίνα και κατέβαινα κάτω στα χώματα και έκανα μόνη μου παπά. Τι ωραία, και εγώ έτσι. Μαγείρευα συνέχεια. Δεν είχα εγώ κουζινικά. Το άχτι μου ήταν να πάρω κουζινικά. Όταν βγήκανε τα όταν πήγα στα τζάμπο, ναι. Πρώτη φορά τρελάθηκα. Και εγώ. Πολλά παιχνίδια τα πήρα για μένα, όχι για το γιο μου. Πώς ήμασταν, 14-15 τότε τα τζάμπο που είχαν. Την ανιψιά μου πήρα, δηλαδή έπαιρνα τα παιχνίδια για μένα, και δεν εγώ. Τα έπαιρνα για το παιδί μου. Και εγώ για την κόρη μου, όλες τις κούκλες. Καλά, έπαιρνα και μπιμπιμπό και μπάρμπι, έπαιρνα τέτοια. Εγώ μικρή δεν έπαιρνα και μωράκια και δεν είχες. Όχι πολλά. Άλλο από μια κούκλα που τη βγάζαμε την πιπίλα και έκλειγε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι. Τι κλασικέ στη μωρό. Δεν θυμάμαι να είχα παιχνίδια. Εγώ να σου πω τι έκανα, και τα εξαφάνιζα. Ένα καροτσάκι πρέπει να είχα. Α, ωραία. Αυτά δεν είχα παιχνίδια. Εγώ τα πέταγα από τον μπαλκόνι γιατί μου είχαν εντύπωση. Ήμουνα πολύ μωρό και ήθελα να πω στι καράφλε. Είχα κάνει άλλα παιδιά και παίζαμε. Έσπαγα. Ναι, για να δω τη βαρύτητα. Μου είχαν εντύπωση που έπεφτε κάτω. Παιδιά, παίζαμε. Δεν υπήρχε, δεν θέλει. Παίζαμε, ναι, εμεί τότε παίζαμε. Απλά εγώ ήμουν λίγο πιο μονόχνοτο, πιο κλειστό παιδάκι και ήθελα μετά την απομόνωση. Το είχα εγώ αυτό από μικρή. Να πάω μόνη μου να διαβάσω, να γράψω, να ζωγραφίσω. Δεν ήθελα κανέναν. Ήμουν λίγο ξινή. Όλα τα παιδάκια, στο παιδικό, μια χαρά. Έχω γράψει και διήγημα στο δεύτερο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει. Σκέψη του ποδαριού, δοκίμια. Είναι μια συλλογή διηγημάτων. Στο παιδικό τα 30 φυλάκια, δηλαδή υπέφερα. Όλα τα παιδάκια χαρούμενα. Ξέρεις πότε ήμουνα η μοναδική ώρα που ήμουν ευτυχισμένη, όταν δημιουργούσα. Αφήνω στην ησυχία μου ή με πέραν αγκαλιά, δασκάλες, και να κάνω τώρα, φιδάκια, κουλουράκια και να μην με ενοχλεί κανείς. Ήταν το παιδί που όλα τα παιδιά παίζαμε. Ναι, δηλαδή αυτό κοίτα, ή που θα φτιάχνε τα σπιτάκια πάνω στα δέντρα, ναι. Ή που θα φτιάχνε τα ποτάμια όπλα. Ή που θα έκανε να ξεσηκώσει όλους και φτιάχνε κλήρους και μάζευε λεφτά και κάναμε τέτοια. Ή που θα διάβαζε. Πού τον χάνεις, πού τον έτσι και διάβαζε. Εγώ. Δηλαδή, ζωγράφιζα. Το βράδυ καθόμασταν οι άλλοι και λέγαμε ιστορίες κάτω στην πιλωτή. Αυτά αυτός διάβαζε. Α. Το άρεσε, αναχωνόταν στα βιβλία του. Και εγώ, αλλά και σε τέτοια συμμετείχα. Και θεατρικά κάναμε και σκέτς. Στη γειτονιά κάθονταν οι άλλοι οι θεατές και εμείς κάναμε ένα θεατρικά. Μικρόφωνο και μικρόφωνο. Καλά. Και πιάνα τον κόσμο στο δρόμο και το έπαιζα ρεπόρτερε. Εγώ πουλούσα τη ζωγραφική μου. Oh. Μπροστά. Ο αδερφός μου πουλούσε τα περιοδικά. Τι παιδιά όμως. Τι ωραία χρόνια. Ενώ τώρα όλα σε μία οθόνη. Δεν φοβόσουνα τότε. Τότε γυρνάγαμε, μου λέγει μάνα μου τα σουρουπούς. Ήμασταν όλα μαζί. Ναι. Κάναμε μπάνια όλα μαζί. Αγόρια κορίτσια. Σωστό. Όμως υπήρχε πάλι κίνδυνος, δύο φορές την έχω γλιτώσει. Τρεις. Ρε παιδί μου, άκου να δεις. Και η αδερφή μου την έστειλε μάνα μου να πάρει μπύρες και ήταν ανώμαλος και κόλλησε. Άλλο, ανώμαλη μεγάλη. Και πάρει έτρεχα. Όχι ένα μεταξύ μας όμως. Όχι ένα μεταξύ μας, όχι. Καλά, ήμουν και ζόρι και εγώ ήμουν αγρίβη από μικρή. Η αδερφή μου το ίδιο. Δεν το ξέρω, αλλά η αδερφή μου του τραβούσε. Σφαλιά. Ανώμαλο. Ανώμαλο. Ναι, τρεις φορές της την πέσανε. Και εμένα.
Και μάλιστα και σε χώρες Περίδα που το λένε αυτό στο Λύκειο, στις αρχές. Θυμάμαι τώρα που είναι και τα χρόνια λένε, ας πούμε, για τους παιδοβιαστές και όλα αυτά που είναι σε έξαρση. Βλέπεις τι εγκλήματα γίνονται. Οι δεχθεί έφηβους. Ο έφηβος σκοτώνει έφηβο, βιάζει έφηβο. Το άκουσες τελευταία στα Πετράλωνα. Ένα 15χρονο αγόρι, ομοφοβικό, λέει, βίασε ένα αγόρι ομοφιλόφιλο. Τι σου ομοφοβικό ήταν αυτό, τώρα μπορώ να καταλάβω. Ομοφοβικό τι σημαίνει. Δηλαδή ότι δεν θέλει, να το πούμε συγγνώμη κιόλα, δεν γουστάρει εντό αγωγικών του γκέι, α πούμε. Πώ πήγε μαζί του, αυτό είπα και εγώ στην κόρη μου. Ήταν κρυμμένο, απλά το. Άρα ήσουν κρυφή. Άκου να σου πω κάτι. Αχειρότερη είναι αυτή. Αυτό θα σου λέγα. Αυτό είναι παντρεμένοι άντρε που έχουν πάρει παιδί, που έχουν γυναίκε που αρνούνται και λένε πω και αυτή είναι η πρώτη και καλύτερη. Είναι η πρώτη και καλύτερη που πάνε και το λόγο. Αυτή είναι χειρότερη. Αυτά μας τα άνοιξε τα μάτια και εκείνη η κοπελιά, η τραβεστή που τα έχει με τον εισαγγελέα. Α, η Χιλουδάκη, η Τζέννη Χιλουδάκη. Αυτά, πήγε αυτή, πόσοι είναι τέτοιοι κύριοι. Τσαγγελί, μπροστά σε αυτά που τους βλέπεις και στις εκκλησίες και ψέλνουν και κάνουν και λάβουν. Βέβαια, χειρότερη. Εμένα, πόσοι παπάδες με έχουν. Συγχωρέστε με που το λέω. Και είναι θεά Αθήνα. Είναι ένα ψέμα. Πώς παπάδες στο Facebook. Πώς ο Καραγκιόζης τώρα χρησιμοποίησε, καλλιτέχνες χρησιμοποίησε. Βεβαίως. Ναι, 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 ναι. Είναι ένα θεαθήν. Και έχουν εκτεθεί εγώ άνθρωποι. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε όλοι κάτι ενδύναμοι, ανώμαλοι, διαστροφικοί και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, είναι και ακραίες περιπτώσεις ορισμένοι, ειδικά στην παιδοφιλία τώρα που αναφερθήκαμε. Αυτό είναι μια ακραία μορφή. Προσπαθώ να μπω στο μυαλό τους. Του λέω, ρε, το. Διαστροφής. Εγώ πιο παλιά τα νηψιά μου, το γιο μου, αυτά. Τα βλέπαμε όλα. Πού του κάνει αίσθηση, ρε παιδί μου, σε ένα μωρό. Διαστροφή. Διαστροφή. Και μην μου αρέσει να φιλήσω το κουλαράκι του. Όχι, άλλο αυτό, τρυφερά. Να φάω τα ποδαράκια του. Αυτά που τρελαίνουν, μην είναι του. Ναι, να άλλο αυτό από τρυφερό. Του φάζει, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να το. Και άλλο. Αλλά σε αυτό το μωρό τώρα εγώ που λέει ο άλλο βάτευε το μωρό με τα δάχτυλα. Άσε να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες και χαλάμε του κόσμου τη διάθεση, γιατί ήδη όλων η διάθεση είναι στα τάρταρα. Καλά, αυτά που βιώνουμε, αλλά η κρίση. Εσύ που ξέφυγες τώρα. Για ξεφύγαμε, γενικά είναι κοινωνικά έγινε, θέματα. Πώς ναι? Έγινε ναι? Και ασχολήθηκες με τη συγγραφή. Πώς έγινε, τελείως τυχαία. Δεν το. Ξεκίνησε να μου λες το πρώτο σου βιβλίο. Ναι, το έγραψα σε δανεική γραφομηχανή, το έχω ξαναπεί. Πότε ξεκίνησες? 18. 18 ετών. Έτσι, είχα πάει στην Κρήτη, γύρισα, ήμουν πολύ βαθιά απογοητευμένη και έγραψα σε δανεική γραφομηχανή. Από πρώτο έρωτα. Ναι, πρώτη αγάπη. Να σου πω, εγώ είχα μια γράφω. Όχι, δεν απογοητεύτηκα από τον έρωτα. Ήταν άλλο. Άλλο. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ. Αυτή τη τσίκη τσίκη τάτε, λες, ο έρωτας ήταν. Δεν έμαθα να γράφω. Ναι. Τακ, σε αυτήν. Θα σου πω, είχα καλή εμπειρία, δεν είχα θέμα που λένε η πρώτη φορά και όλα αυτά. Ήταν πολύ καλή εμπειρία, δεν είχα θέματα, ίσα ίσα. Άλλο ήταν το θέμα. Άλλο ήταν το θέμα, το οποίο είναι πολύ, πονάει πολύ. Το θέμα είναι η ασθένεια. Να μην ασθενεί ο άνθρωπος που αγαπάς. Αυτό είναι ότι χειρότερο για μένα. Αυτό δεν ξεπερνιέται εύκολα. Αλλά όλα ξεπερνιούνται με καλή θέληση και αν είναι και επιλογές μας. Να μείνουμε να φύγουμε. Και είναι ανάλογο και το timing, η χρονική στιγμή. Εγώ ήμουν πολύ μικρή τελικά για δέσμευση. Αυτό που λένε γάμος. Στα 18. Ήμουν πολύ μικρή για γάμους και παιδιά. Η αλήθεια να λέγεται. Και μετά χώρισες. Έφυγα, ναι, ήρθα πάλι στην Αθήνα. Να είναι καλά, καλή του ώρα, καλό παιδί. Α, συγγνώμη, αλλά. Δηλαδή τον γνώρισες εδώ, ερωτευτήκατε. Απογοητευτή, είχα στεναχωρεθεί. Είχαμε βιώσει κάτι πολύ δυνατό. Δεν θέλω ούτε και αν το ακούσει να. Ούτε καν αν θυμάται. Το θέμα είναι ότι εκεί ήταν το έναυσμα να γράψω αυτό το πρώτο ποίημα. Είχα γράψει και διήγημα και τόσκησα, το κάνω κομματάκια, αλλά ήταν τόσο ζωντανό που όντως μπορούσε να βγει και σε ταινία. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλογραμμένο. Αλλά δεν ήθελα να το μοιραστώ. Και έτσι κλείστηκα μετά, έκανα άλλα πράγματα, υπήρξε μια παύση ετών και όταν με ξαναέπιασε, βέβαια οι καθηγητές έλεγαν να γίνει συγγραφέας. Μου το έγραφαν και στις εκθέσεις, να γράφεις δοκίμια πάντα. Και μετά γνώρισες τον άντρα. Καλά, αυτά μετά από χρόνια, πολλά χρόνια. Δεν, 32, 30, τόσο, 31, 32 ήμουν. Δηλαδή, περίμενε τι πολλά χρόνια από τα 18. Από τα 18, πόσα πολλά, χρόνια. Είναι πολλά, είναι κάποια χρόνια βέβαια. Δεν έγραφα. Δεν έγραψα. 12 χρόνια. Όχι, έγραψες και στα 18. Δούλευα. Ναι, και μετά έγραψα όταν περίμενα την κόρη μου στα 33, κάπου εκεί πριν τα 33. Άρα, μετά από 20 χρόνια βάλε. Ναι, φαντάσου, έγραψα ένα ημερολόγιο αναμένοντας τον ερχομό σου. Α, μου λέει ο. Επειδή ήσουν χαλαρή. Ναι, μου λέει ο μπαμπάς της κόρης μου τότε, εσύ γράφεις καλά, να το εκδώσουμε.
είχε και φίλους εκεί στο κανάλι της Ξάνθης, δηλαδή δικό του ιδιοκτήτης. Να σε προβάλλουμε σε κάτι. Τίποτα. Δεν ήθελα. Ήθελα την οικογένειά μου, το παιδί μου. Είχα πέσει με τα μούτρα και όλα αυτά είναι προσωπικά μου. Δεν θέλω να τα εκθέτω. Και μετά άρχισα σιγά σιγά να γράφω. Χώρισα. Ξανά, τι να κάνω, όπως ο κόσμος. Και άρχισα να γράφω. Και ήρθα πάλι στην Αθήνα. Γιατί ήταν εξάρτητη. Όχι. Καθαρά, πώς λένε, ασυμφωνία χαρακτήρων. Δεν είχαμε. Μα το βλέπω ότι ασχολιόταν και αυτός με τα πολιτιστικά. Του άρεσε, το είχε δηλαδή. Αχ, καμία σχέση. Ήταν, εντάξει, ανήκει στην Ελλάς. Δεν είναι. Ήταν ανώτατος. Αξιωματικός της Ελλάς. Δεν έχει να κάνει με την τέχνη καθόλου ο άνθρωπος. Πήρε ο άνθρωπος. Είναι πολλά χρόνια. Καλός άνθρωπος, αξιόλογος. Αλλά καμιά φορά φτάνει ο κύκλος. Αν είναι ζηλιάρης, καλά θα σκέφυγες. Εντάξει, η ανασφάλεια παίζει ρόλο. Κοίταξε, η ζήλια μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, η ανασφάλεια. Η ανασφάλεια όμως κάνει ζημιά. Μια ανασφάλεια και όταν είναι μεγάλος ο άλλος και σε περνάει. Όχι πολύ, 11 χρόνια, δεν ήταν και τόσο μεγάλο. Δεν έχει σημασία και νιώθει ανασφάλεια και σε περνάει, σου κάνει το βίο αβίο. Κοίταξε, εγώ έπεσα με τα μούτρα στο παιδί μου. Σου δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι όταν μια γυναίκα γεννάει και δεν έχει ας πούμε, βοήθεια και συμβεί και κάτι, ας πούμε, μωράκι, ένα θέμα που έπρεπε να τρέχω, υγεία γερό να είναι. Μια χαρά αντιμετωπίστηκε. Δεν μπορώ να το καταλάβω ότι πέσει με τα μούτρα γιατί είναι φυσιολογικό. Αισθάνονται παραμελημένοι και έτσι χαλάει. Κατάλαβες. Και αν δεν κάνει λίγο ένας, λίγο άλλος υπομονή, σιγά σιγά. Ένα βήμα ένας, ένα βήμα άλλος και αν μπαίνουν και τρίτη μετά, σαν διαλυτικά στοιχεία. Είμαι εγώ και από τη φύση μου εκρηκτικός χαρακτήρας, δεν είμαι να το βουλώ. Η αλήθεια να λέγεται, να πούμε και την αλήθεια. Εγώ είμαι γλωσσοκοπάνα. Δεν μπορώ, είμαι γλωσσοκοπάνα, δηλαδή ναι. Κάτι να μου πεις εκείνο θα τη δράσω. Ναι. Ενώ άλλες το κρατάνε και το παράνε. Εγώ δεν είμαι έτσι, ποτέ δεν υπήρξα. Και πάντα δείχνω το κακό με αυτό πάντα, στην αρχή. Αυτό. Αλλά δεν είναι και καλό τόσο ειλικρίνεια πια. Άσου να σου πω κάτι. Ζωής. Την Εύα την Πετροπούλου την ξέρεις που τη συγγραφέα μοιάζεται πάρα πολύ με αυτήν. Όχι, δεν μοιάζουμε. Απλά είναι πιο άσπρη εκεί. Όχι, δεν μοιάζουμε. Θεωρώ και τελείως χαρακτηριστικά διαφορετικά η κοπέλα. Τη γνωρίζω, όχι διαζώσεις, την ξέρω μόνο μέσω από το ίντερνετ. Αξιόλογη. Αν τη δεις διαζώσεις, θα δεις ότι μοιάζει. Δεν ξέρω την κοπέλα. Γιατί τη χαλάνε οι φωτογραφίες. Α, και εγώ δεν βγαίνω καλά, ούτε και στις κάμερες. Λένε όλοι πιο καλή από κοντά, πιο μικρή. Ναι, ναι. Πολλές φορές δείχνω και πολύ μεγάλη στις κάμερες. Δηλαδή... Ναι, έτσι είναι και η Εύα όμως. Και η Εύα έτσι ναι. Καλή φαίνεται κοπέλα ναι, και γράφει και παραμυθάκια. Και και προωθεί συγγραφή. Μπράβο. Και είναι από τα. Όχι, είμαστε φίλες που... μέσα στο. Ναι. Είναι από τα άτομα που. Όταν κάποιος δεν έχει θάρρος να βγάλει από μέσα του... Τον ενθαρρύνει και δίνει θάρρος. Αυτό είναι πολύ ωραίο, έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Ωραία. Και έτσι έγραψες, δηλαδή η πρώτη σου έκδοση βιβλίου είναι αυτό. Αυτή, γιατί άργησα να πάρω απόφαση να το εκδώσω, χάρη στον πρόεδρο της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, τον κύριο Κώστα Καρούσο, που μη πάτε κορίτσι. Γεια σας κύριε Καρούσο, γεια σας κύριε φιλιά. Κώστα μου, τα φιλιά μου. Και ο κύριος Λιάκος, ο Κώστας, ο οποίος, καταρχήν ο κύριος Καρούσος, ο πρόεδρος της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, έχει γράψει τον πρόλογο του βιβλίου. Ωραία. Ο κύριος Κώστας Λιάκος έχει γράψει μια σύντομη κριτική και εκείνος μεσήσε στον εκδότη μας, τον κύριο Αγγελάκη. Είπε τα καλύτερα, να είναι καλά και πάντα με στηρίζει ηθικά ο άνθρωπος. Και άλλη, η Εύη Καραγιάννη, να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, η πρωταγωνίστριά μας, έτσι, το Άνθη μου Ανανιάδη, η μαμά του ηθοποιού μας, πρωταγωνιστή μας, κάνει και εκείνη εκπομπές, την περιμένουμε με αγάπη, να έρθει από την όμορφη Καβάλα. Βεβαίως και ανεβάζει ένα θεατρικό, τώρα θα είναι σε περιοδία, δεν ξέρω αν Εύη μου πρέπει να το πω. Το Fragile έχει γράψει ένα θεατρικό έργο, έχει πρωταγωνιστήσει και το ανεβάζει ξανά. Οπότε να την καλέσεις βέβαια όταν έρθει. Να σε ενημερώσω, να γίνετε και φίλες. Είναι εξαιρετική. Γράφει και εκείνη λίγα λόγια και η κυρία Βυθικότση, η Ανούλα. Επίσης γράφει και εκείνη μέσα. Και την ευχαριστώ για τις προσκλήσεις της, το αίτιον. Να συμμετέχω σε διάφορα δρόμενα. Μη μου μιλάς για θάνατο. Οχ. Μη μου γράφεις για το θάνατο. Μη μου μιλάς. Δεν ξέρεις. Όταν στο χείλο του γκρεμού δεν έφτασες κοιτώντας ίσια κάτω. Άπλωσα τα χέρια και κανείς... Δεν μπορώ, ξέρεις τι, είναι θολά τα γυαλιά. Αν θες ο Παγγέλο. Άπλωσα τα χέρια και κανείς
Όλοι είχαν φύγει. Λοιπόν, μη μου μιλάς για θάνατο. Όταν δε φλέτα... μη μου μιλάς για θάνατο. Όταν δε φλέρταρες μαζί του. Στον άθος της ηλικίας σου, νύφη παραδομένη, αν δεν κότεψες να γίνεις μόνο δική του. Μη μου γράφεις για θάνατο. Μη μου θυμίζεις το μαύρο της ζωής μου. Κλεισμένη σε ένα δωμάτιο να κλαίω στη φυλακή μου. Μη μου μιλάς για θάνατο. Όταν η πνοή μου είσαι. Μ' αρνήθηκες. Με σκότωσες. Μέσα μου πάντα είσαι. Μη μου μιλάς για θάνατο. Όταν ζωή μου είσαι. Εντάξει, αυτό είναι υπερβολικό, έτσι. Εγώ παίζω λίγο παραπέω με την υπερβολή, ξέρεις. Και... Άρα με το αλλά ευτυχώς δεν γίνομαι γελία από ό,τι μου έχουν πει. Ο καλός σύντροφος σε ήθελε να το προωθήσετε, να το βγάλετε, βγάλατε με ρολόγιο. Σύζυγος, όχι σύντροφος, σύζυγος κανονικά. Σύζυγος. Αλλά... θέλω να πω... Δεν δεν ήθελα εγώ να ακολουθήσω το δρόμο της συγγραφής. Έλεγα όχι, αυτό είναι για μένα. Για το παιδί μου, για μας. Και για πες μετά τι έγινε. Το έχω όμως, άμα θέλω θα το εκδώσω. Ναι, και μετά πώς έγινε και πήρες μετά ήρθα στην Αθήνα το 2015. Άρχισα να γράφω μέσα στο ίντερνετ, διάβαζα. Βλέπω, άντε να βάλω κι εγώ τα δικά μου αυτά που σκέφτομαι και γράφω. Έκανα μια απόπειρα. Είδα ότι πατούσε ο κύριος Καρούσος, ο πρόεδρος, του άρεσε ας πούμε, η γραφή. Μου λέω, τον θυμόμουν από την ΕΙΔΑΠ. Ήταν διοικητής. Δούλευα σε μια τεχνική εταιρεία μου προϊσταμένη, αναπληρωματική. Τον θυμόμουν, λέω, αυτός ο κύριος κάτι μου θυμίζει. Μπαίνω μέσα και βλέπω πρόεδρος των Ελλήνων Λογοτεχνών. Παθαίνω ένα δέος. Λέω, καλά, του αρέσουν αυτά που γράφω. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρούσα τον εαυτό μου ούτε πίτρια, ούτε συγγραφέα, ούτε λογοτέχνη, ούτε καν. Μέχρι τώρα δηλαδή, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, όλο αυτό μπράβο. Το γράφω γιατί έχω εγώ ανάγκη να αποδράσω. Το μοιράζομαι λοιπόν τώρα μαζί σας. Έχω και τρία σκίτσα. Άρα είναι η πρώτη μας έκδοση. Η πρώτη έκδοση. Είναι το πρώτο βιβλίο που έχουμε βγάλει. Βεβαίως και περιμένουμε το δεύτερο τώρα να εκδοθεί πάλι από τις εκδόσεις Αγγελάκη, ευελπιστώ. Τα διηγήματα που σου είπα. Νομίζω ότι είναι και ωραίο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτές οι φωτογραφίες, το εξώφυλλο, ας πούμε, είναι δικό μου. Στο Λαγονίσι έχει τραβηχτεί η φωτογραφία στη θάλασσα. Ο ήλιος, γιατί η ζωή μας είναι μια θάλασσα, με αυτό το σκεπτικό. Και οι τρεις κύκλοι που τέμνονται. Ζωή μου, βάλε εσύ τον τίτλο. Έχουν σημασία. Ναι. Ακόμα δεν έχει μπει ο τίτλος, λοιπόν, γιατί η ζωή μου συνεχίζεται. Και περιμένω η ζωή να βάλει τον τελικό τον τίτλο ή ο αναγνώστης. Ανάλογα με τα δικά του βιώματα, μπορεί να ταυτιστεί με τη γραφή μου. Και οι τρεις κύκλοι σημαίνουν που τέμνονται ότι η δική μου η ζωή, η δική σου η ζωή, του αναγνώστη, του κάθε αναγνώστη ζωή, μπορεί να συνδεθεί, να συναντηθεί ή από την εμβριακή παιδική μας ηλικία, στην εφηβική μας ηλικία και μετά στην ενήλικη ζωή μας, τρεις κύκλοι. Γιατί η ζωή μας είναι ένας κύκλος. Ποιο είναι ένα από τα δικά σου αυτά παιδάκια που νομίζεις ότι θες να μου διαβάσεις εσύ. Α, πάλι με πιάνεις, εξαπίνεις. Το ίδιο με έκανε και σε άλλη εκπομπή. Να πω το Αγρίμι. Λοιπόν, θα πω το Αγρίμι. Να το και το βρήκα. Το Αγρίμι, δεν ξέρω φαίνεται άμα κάνω έτσι και το σκίτσο που είναι ένα ζευγάρι ερωτευμένο. Μια καρδιά. Η καρδιά έτσι ήταν της κόρης μου ιδέα, κόνσεπτ και της κόρης μου φωτογραφία. Από ένα χωριό της Καπαδοκίας. Όταν έχεις κόρη 15 χρόνια, είναι η πρώτη της φίλη. Αυτή δεν έχει καταλάβει ότι κάνει την καλύτερη φίλη. Καλύτερη από μωρό. Γιατί τώρα βέβαια. Και σε λίγο που θα πάει 18 χρόνια. Σοφία. Τι να σου λέω, θα δεις που αυτή θα σου κάνει εδώ. Η Σοφία μου είναι καλύτερη από μένα σε όλα. Είναι λογοτεχνικό μυαλό, γράφει υπέροχα και ζωγραφίζει. Είναι καθηκός. Είναι ατόφιο ταλέντο, το έχουν πει οι καθηγητές. Λοιπόν, αγρίμη είμαι. Αγρίμη είμαι. Στα χαμένα μονοπάτια της αμφιβολίας σου θα τριγυρνώ. Δεν πιάνομαι, θα ξεγλιστρώ. Ξέρω καλά τον τρόπο. Μάθε πως με τ' άλλα τα γρίμια τραγουδώ και σε δάση απροσπέλαστα θα τρέχω. Στην κορυφή μου λυπάμαι, δίπλα μου εγώ θα βάλω μόνον αυτόν που με νου, καρδιά και σώμα θα αγαπώ. Ως τότε περιμένω, ως και στην άλλη ζωή, αν χρειαστεί, μόνο αυτόν θα περιμένω. Δεν μπορείς να τον φτάσεις, ποτέ δεν θα τον φτάσεις. Και πότε θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου? Θα γίνει, λέμε τώρα, δεν ξέρω, πρέπει να συνεννοηθώ με τον πρόεδρο της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, γιατί είμαι συνδεδεμένη συναισθηματικά. Λέω τώρα προς Δεκέμβριο,
αλλά ακόμα δεν έχω κλείσει ημερομηνία. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, τελευταία στιγμή. Πρέπει όμως. Ωραία, θα μου πεις να με ενημερώσεις. Το μήνα των φώτων, των Χριστουγέννων, τότε. Τότε, τότε. Ωραία, κοίτα, εντάξει, επειδή είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε μέσα στο 22. Ναι. Καλό είναι να γίνει παρουσίαση μέσα στο 22, ναι. Να σου πάει 23. Ναι, Μάιο του 22 για να βγει και το επόμενο μετά, ναι. Να μην συμπέσουν ούτε μαζί και τα δύο. Μπράβο, δηλαδή κοίταξε να το κάνεις τώρα. Τώρα, ναι. Το Νοέμβρη, μέχρι τέλη Δεκέμβρη να το έχεις κάνει. Να το έχω τελειώσει. Δεκέμβρη να το έχεις φτιάξει. Ναι. Γιατί γίνονται πάρα πολλές παρουσιάσεις. Το γνωρίζω, είναι πολύ κόσμο. Δεν θα τον χρόνο. Αν θες εγώ να συμμετέχω, δεν θα μπορώ το ξέρω. Έχω πολύ κόσμο πρέπει να συνοηθώ. Αυτό είναι ότι θέλω να συνοηθώ. Και με καλλιτέχνες. Θα πρέπει δηλαδή να. Αν μπορώ να σου συστήσω μουσικούς, άμα θες. Έχω. Έχω τους καλύτερους. Το ξέρω. Πίστεψε με. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι σίγουρη, αλλά έχω ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Τώρα και τα δεν θα σας τα πω τώρα. Όχι, γιατί είναι μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Το ξέρω άρα. Ότι είναι μεγάλος. Και συνθέτης. Αν είναι αυτός που και ο θείος και η θείη μου, ξέρεις. Άστο, δεν λέμε τίποτα τώρα. Μακάρι να είναι ευλογημένο, να πάνε όλα καλά. Μακάρι, Παναγία. Και να αρέσει τον κόσμο και πάνω απ' όλα. Την επόμενη φορά, το 23, να τολμήσεις να κάνεις αυτό το λογοτεχνικό που μου έθαψες όταν ήσουν πιο παλιά, που λες ότι το έθαψες. Αυτό το έσκησα, το έχω κάνει κομματάκια. Ναι, αλλά σημαίνει ότι έχεις το σου. Ή δεν σ' αρέσει η λογοτεχνία. Τότε που έπρεπε να βγει σαν κύμα, βγήκε, το έγραψα. Τώρα δεν μου βγαίνει, τώρα έχει καταλαγιάσει αυτό, έχει περάσει τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Είναι πιο εύκολο να γράφεις ποίηματα, Εμένα πιο πολύ μου βγαίνει ποίηση και αφηγηματική και με ρήμα, αλλά γράφω και δοκίμια, γράφω και τις σκέψεις μου, το βιβλίο «Η σκέψη του ποδαριού», 1 και 2. Εντάξει, γενικά είναι ότι θα με πιάσει. Αυτό, παιδιά, τώρα είναι υπό έκδοση και αυτό περιμένουμε. Είναι λογοτεχνικό αυτό. Φυσικά, αφού είναι συλλογή διηγημάτων. Καλά, με το ρε, παιδιά, τώρα δεν μας είπε ότι. Μιστάζει, και είναι κουρασμένο. Σου είπα ότι πρώτη είναι ποιητική συλλογή και μετά έπεται η συλλογή διηγημάτων και δοκιμίων, αλλά δεν είπα τον τίτλο ακόμα. Σκέψη του ποδαριού, 1, μετά είναι το 2. Του ποδαριού, όλα του ποδαριού. Μα εγώ ξέρω ότι ετοιμάζεις ωραία πράγματα. Ετοιμάζω πολλά. Να βγάζω ένα... Θέλω πολλά να κάνω, αλλά έχω μπουκώσει το, έχω μπλοκάρει, μου λένε. Θέλω και τραγούδια να βγάλω. Γράφω και τραγούδια, στίχο. Τόσο σου λέω, έχω πολλά να κάνω, αλλά πότε. Δικιά μας, τρελή. Δικιά μας, εδώ. Ναι, ναι. Στην τρέλα. Λιονταράκι, είναι δυναμική. Είναι. Είμαι. Φωτεινός άνθρωπος. Είναι ζωντανός άνθρωπος. Είμαι αυτό που δείχνω. Τυχερή που έχει κόρη. Είναι και εγώ με τυχερή που έχω γιο, βέβαια. Κόρη, κριτική. Ασκεί κριτική η κόρη όμως. Μπαμπαμ, αλλά πέφτει μέσα όμως. Πέφτει μέσα. Πανέξυπνη, βέβαια. Ακρίνει και καταλαβαίνει. Ναι, είναι Παρθένος. Το ζώδιο της Παρθένου το κριτή. Έλα να σου πω κάτι. Μην παίζεις, δεν παρθένω. Τελείωσες. Η φίλη μου Ιωάννα είναι παρθένος. Το πράγμα είναι λογική. Πανέξυπνη άνθρωπο. Ο πατέρας μου παρθένος. Εγώ τους εμπιστεύω με τους παρθένους. Έχω πάρα πολλές φίλες παρθένους, παρθενάκια. Τους αγαπώ. Τους εμπιστεύομαι. Τους εμπιστεύομαι, αλλά εντάξει, είναι ανάλογα και πώς θα τους πετύχεις. Είναι ανάλογα και τους χαρακτήρες και πώς έχουν μεγαλώσει. Όχι ότι όλοι είναι καλοί. Αν έχουν και τον τοξότη, γιατί καμιά φορά δεν υπάρχει. Δεν πιστεύω στην αστρολογία. Εγώ πιστεύω στο υλικό, το DNA τους και πιστεύω και γενικά και στην οικογένεια. Τι έχουν πάρει. Ανάλογα, αν είναι άντρας, το πρότυπο του πατέρα παίζει ρόλο. Ή και αν έχει καλή σχέση με τη μητέρα. Υπάρχουν και μισογύνδες ανάμεσά μας. Και ας είναι και παρθένοι, και ας είναι και πανέξυπνοι άνθρωποι και ταλαντούχοι. Καλά, τώρα το μισογίνης αυτό είναι, μπορεί και... Καλοκράτες. Καλά, οι περισσότεροι, μισή Ελλάδα είναι έτσι. Θέμε, όμως. Και εμείς έχουμε ευνοχήσει τους άντρες. Όχι, ναι. Όχι, τους έχουμε ευνοχήσει. Αναλόγως πώς συμπεριφέρονται. Αναλόγως. Έχεις δίκιο σε μερικές περιπτώσεις. Βλέπω ότι τα αγόρια δεν μπορούν να κάνουν πια καμάκι, δεν γίνεται. Α, ναι. Αν θα κάνουν, μπορεί να τα πούν ανώμαλα, δεν θα είναι τα κάνουν. Είναι σχρές μερικές. Βρίζουν. Δηλαδή είναι φοβερό. Οι γυναίκες είναι σαν άντρες. Κοίτα, αυτό που βρίζουν. Στην τσιγάρο, βρίζουν. έχουν χάσει τη θηλυκότητα. Αυτό. Εκεί δεν υπάρχει θηλυκότητα. Συμφωνώ. Δεν υπάρχει ο άντρας να κυνηγήσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Αναλόγως πώς κυνηγάει όμως. Άμα είναι χυδαίος. Έλα τώρα και ρομαντικά παιδιά και έχουν βρει τον πελάτο. Ξέρω κι εγώ. Εμένα δεν μου βγαίνει. Εμένα μου βγαίνει το αντιδραστικό με τον άνθρωπο που θα πάει να μου την πει, να με μειώσει, να με κοροϊδέψει, να με προσβάλλει. Εσένα, θα μου βγει. Εσένα, τώρα, να μου έρθει ο άλλο να με πλησιάσει όμορφα, τι θα του πω, άντε και. Ναι, το κάνουν όμως. Ναι, το πιστεύω, ναι. Εγώ που βλέπω και ο αδερφός μου το λέει αυτό. Ναι.
Είναι, έχουν γίνει νταΐδες, έχουν γίνει αγόρια, δεν είναι γυναίκες. Μήπως αναγκάστηκαν να λάβουν το ρόλο. Όχι, δεν αναγκάστηκαν, απλά γίνεται ότι η γη, άκου, η γη είναι θηλυκό. Και άμα το πάρουμε έτσι από την ανθρωπολογία και κάτσεις και το ψάξεις, σου λέει ότι θα ξαναγυρίσουμε στο θηλυκό και γι' αυτό θα γίνει και η συντέλεια του κόσμου. Μητριαρχικές κοινωνίες, πίσω πάλι πάμε. Έτσι, ναι. Ναι. Και γι' αυτό θα γίνει και η συντέλεια κάποια στιγμή. Εντάξει, δεν είπαμε και να ευνοχήσουμε. Βλέπουμε ότι τα αρσενικά πια γίνονται θηλυκά. Δηλαδή, αν όντως πάρουμε τώρα και πούμε πόσος είμαστε στη γη. Ωραία. Εσύ τι πιστεύεις. Είμαστε 10.000. Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια μερίδα που εκδηλώνονται πλέον οι άνθρωποι. Οι 6.000 είναι γυναίκες κανονικές. Οι 3.000. Δεν υπάρχει κανονικές που λέει και η κόρη μου. Κανονικές δεν υπάρχει. Αλλά ναι, δεν το ξέρεις. Οι straight. Εντάξει, και αυτό είναι. Ταυτότητα, την κοινωνική ταυτότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι και αυτή μια μερίδα ανθρώπων. Όλοι έχουν δικαίωμα. Από το να είναι κρυφή, καλύτερα να εκδηλώνονται, να σου πω την αλήθεια, να ξέρεις με τι έχεις να κάνεις και ο καθένας έχει τις επιλογές του. Αλλά ότι παρασύρει το ίντερνετ, υπάρχει προπαγάνδα. Ναι. Ότι παρασύρουν επιτίδη τους έφηβους, ναι. Και να τους μπερδεύουν με τις ταυτότητες κοινωνικές, δεν υπάρχει φύλο, υπάρχει το ουδέτερο. Αυτά είναι όλα νεοταξίτικα και προσπαθούν να τα περάσουν τα παιδιά. Ναι, εγώ τώρα δεν μου αρέσει αυτό που υπάρχει. Το είπε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξέρεις αυτό, ε. Τα περνάνε αυτά με τον τρόπο τους. Τα περνάνε, δηλαδή, όπως πάνε να περάσουν τώρα μέσα από τη σειρά που ερωτεύεται τη μουσουλμάνα. Α, δεν βλέπω τηλεόραση. Δες το, πάνε να σου περάσουν κάποιες αρχές ότι δεν είναι κακό τώρα να ερωτευτείς τον μουσουλμάνο, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις τώρα. Μα είναι κακό. Γίνεται και αυτό. Αλλά αλλάζει τρόπο ζωή. Έχω φίλοι που. Κακός, να αλλάξει αυτός. Έβαλε την μπούργα. Έβαλε την μπούργα. Να τη φωνάζουν από Ειρήνη Ράνια. Αλλά να σου πω κάτι. Μέσα της δεν πιστεύει. Δεν έχει σημασία. Στον Αλλάχ. Στο Ισλάμ. Αρνήθηκε το Χριστό, είσαι καλά. Για να παντρευτεί. Δεν έπρεπε, ναι, δεν έπρεπε. Ναι. Εντάξει, άλλοι παντρεύονται για άλλους λόγους. Ανάλογα, ο καθένας έχει τους λόγους του. Από τι έρωτα. Τι να κάνει τώρα, γιατί εγώ ξέρω ότι αυτές μετά περνάνε άσχημα. Αναλόγως. Είναι λίγο τσαούσα η Ειρήνη, δεν ξέρω πώς περνάει, αλλά δεν τη φανταζόμουν. Για μάθε, για μάθε. Πολύ ροκ τύπος. Τώρα που μου λες, θα ξαναπεράσω για μια μάθε, δόση. Γιατί άμα την έχει πάρει στα μέρη, εγώ είχα μία φίλη. Όχι, και εδώ είναι. Εδώ. Ήταν εδώ σπούδαζε αυτός, ερωτευτήκανε στο πανεπιστήμιο και αυτά. Ναι, ναι. Πραγματικά την είχε αρχόντισα. Ναι. Μα είναι αρχόντισα η φίλη μου, είναι. Έχει όλα τα καλά. Παντρεύονται, την πάει στη χώρα του. Όχι, δεν πάει στη χώρα του. Την κοπέλα να παίρνει και να λέει σώστε με βοήθεια. Δεν χάζει. Αφήσει την περιουσία της και να σηκωθεί να φύγει τώρα. Πού να πάει τόσο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα, εγώ είχα πλάκα όταν την πρώτο είδα μετά από 500 χρόνια. Είμαστε από το δημοτικό. Λέω, αυτό ήταν μέσα στο βάθος. Ήρες, λέω. Ναι, μου λέει. Πρόσεξε καλά, αλλά μην τολμήσεις και. Αντί να πω να ζήσετε, μην τολμήσεις και κάνεις παιδί αμέσως. Δηλαδή, κατευθείαν, δηλαδή, μου ήρθε και εμένα αυτό. Είναι ρατσιστικό, όντως. Γιατί λέω, μπορεί να το μετανιώσεις. Μπορεί να δεις ότι δεν ταιριάζουν, δεν συνάδουν οι κουλτούρες, κοινοτροπίες και όλα αυτά. Περίμενε, αυτοί θέλουν να είσαι μέσα στο σπίτι. Φαντάσου στο γάμο. Α, η Ιωάννα μου λέει. Ξέρεις τι ωραία πράγματα είχαμε στο τραπέζι, εδέσματα φτιάξανε. Α, πολύ ωραία. Λέω, και τι, δοκίμασες. Μου λέει, όχι φυσικά, εμείς οι γυναίκες είμαστε σε ένα δωμάτιο. Αυτοί λέει, οι άντρες μόνο τρώγανε πάρτα. Τι λέω, με συγχωρείτε κι άλλες. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Απλά όταν έχεις ανάγκη από έναν άνθρωπο, είσαι μόνη σου, έχεις ορφανέψει, έχεις μητέρα κατάκητη, ίσως ας πούμε όλοι αυτοί, το περιβάλλον καμιά φορά και ο περίγυρος όταν δεν σε βοηθάει κάποιος, είσαι μόνη, ίσως. Έτυχε. Κοίταξε, να σε έχω ένα φίλο μου από τη Σύρια. Βρέθηκε αυτός. Που στήριξε μια φίλη μου πάρα πολύ με τον καρκίνο. Αυτό σου λέω. Άμα σε στηρίζει. Όμως ήρθε εδώ και δεν θέλει να δει τους δικούς του εξώ τους αγκάλες και τέτοια. Και αλλάζει αυτός θρησκεία για να την πάρει. Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και αυτά. Αλλά για να γίνει ο γάμος έπρεπε να γίνει αυτό. Όχι, αγάπη, με την μπούργα. Ήρθε στην πατρίδα μου και με ερωτεύεται. Φαντάζεσαι, εμένα με μπούργα, εμένα μου φαντάζεσαι. Ρε, ήρθε στην πατρίδα μου και εγώ πες ότι με ερωτεύεται τώρα ένας τέτοιος. Πρόσεχε, μην το πάθεις, ε. Γιατί ποτέ μου λες, πότε και εγώ έλεγα δεν θα παντρευτώ, σιγά μην παντρευτώ και σε 6 μήνες παντρεύτηκα. Λοιπόν. Ωραία, βέβαια. Ναι, εντάξει. Αλλά θα του πω αν είναι, θα του πω κοίταξε παλικαράκι. Ήρθε εδώ και με βρήκε, γιατί εγώ δεν ήρθα και να σε βρω. Βάλε σε μαντήλα. Εσύ θα βγάλεις τα, ναι. Εσένα θα σου βάλω εγώ του παπά τα ράσια. Εδώ με τη μάσκα και έσκασα σήμερα εκεί που ήμασταν. Δεν άντεχα, δεν είδες πως ήμουνα. Και μέσα στα, στα τρένα μουρμουράω. Ξέρεις τι μου λέγανε κάτι φίλοι ότι εντάξει το μεταξύ αυτές οι γυναίκες επειδή είναι στερημένες. Είναι καλύτερες από εμάς σε όλα.
Ναι. Παίρνουν φαρμακευτικές αγωγές, βαριές όμως, να ξέρεις. Γιατί έμενα στην Κομωτινή. Οι περισσότερες είναι με ψυχιατρικά φάρμακα, να ξέρεις. Γιατί? Τι γιατί, έχουν πολλά προβλήματα. Τις κλειδώνουν μέσα, εκεί μέσα θα μείνεις εσύ. Οι άντρες κυκλοφορούν ή με την πούργα, μέσα στη ζέστη τώρα. Εγώ ήμουνα με το σορτσάκι, θυμάμαι. Είχα πάει στην Αλεξανδρούπολη έτσι διακοπές, εκεί στα μέρη της μάνας μου Κομωτινή. Και ήταν με τις μπούργες και τα μακριά, τα μαύρα, τα κελεμπίες. Δεν γίνεται, δεν είναι ζωή αυτή. Τις δέρουν, τις βιάζουν, κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Και επειδή λέμε για την πατρίδα μας. Συγγνώμη, δεν είναι όλοι έτσι, βέβαια. Και επειδή λέμε για την πατρίδα μας και δεν είναι τυχαίο. Μιλάμε για την πατρίδα μας και πέσα σε αυτό και γι' αυτό βλέπετε άλλα τα γυαλιά. Από Θράκη και από Κρήτη. Ο μπαμπάς από Κρήτη. Παρίζω, κάτι έχουν θολό. Σου πάνε τα γυαλάκια σου αυτά. Στη Ελλάδα στον Παλμό. Στην Ελλάδα τον Παλμό. Ελάτε να χορέψετε. Όχι, στις Ελλάδος τον Παλμό. Ναι, δεν βλέπω. Αφού σου θολά. Λέω αυτό. Στις Ελλάδος τον Παλμό, ελάτε να χορέψετε. Στον ήλιο να φαντέψετε. Αφεντέψετε. Χρυσό γυαλό στην άμμο και άμμο. Γαλανό ουρανό να κλέψετε. Στα κύματα να γνέψετε. Στη γη καρπούς να δρέψετε. Να μην... Μα μην την πονάτε μην άλλο. Πονάτε άλλο. Ελεύθερη γεννήθηκε. Άδικα την ξοδεύετε. Συνέχεια την παιδεύετε. Αιώνες τώρα κλέβετε. Μη παρακαλούμε. Μη... Φτάνει. Παιδιά της αυτά τα δάκρυα κρατήσαν. Κράτησαν. Κράτησαν τον κόπο και το γέλιο τους που μπλέξανε στεφάνι. Λοιπόν. Και μπλέξανε στεφάνι. Μη παρακαλούμε φτάνει. Παιδιά της αυτά τα δάκρυα κράτησαν τον κόπο και το γέλιο τους και πλέξανε στεφάνι. Γιατί είναι λίγο δύσκολο αυτό. Δεν βλέπω. Έχει δημοσιευθεί και στο Blooming World της κυρίας Κανελοπούλου Όλγας, πρόεδρου του Λίνου. Να με έχουν βραβεύσει και όλα να είναι καλά οι άνθρωποι. Θα σου πω, κάποιοι άνθρωποι που με πλησίασαν με αγάπη και μου είπαν, Ιωάννα, μου έδωσαν την όθηση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν όλοι που με προσκάλεσαν, έλα εδώ, έλα εκεί, να συμμετέχεις σε κάποια εκδήλωση. Αυτοί μου έβαλαν το μικρόβιο, ώστε να εκδώσω κι εγώ. Αλλιώς, με το άφηνα. Θα τα γράφω έτσι για τον εαυτό μου. Τι να πω, δεν είμαι πίτρια. Εγώ θα δώσω ραντεβού το Δεκέμβρη, θα σας ενημερώσω για πότε θα είναι η παρουσίαση, που θα το ανακοινώσουμε. Θα το ανακοινώσουμε. Εγώ πιστεύω ο χρόνος και ο κόσμος θα κρίνει. Εγώ αισθάνομαι από παιδί κάπως και διαφορετική. Και εκτός εποχής, το έχω πει πολλές φορές. Αν είμαι ποιήτρια ή δεν είμαι ή λογοτέχνης, ο κόσμος να το κρίνει. Βέβαια δηλώνουμε στο ίντερνετ, γιατί ρωτάνε τι κάνετε και τι γράφετε. Δεν είμαι στο Facebook, λοιπόν. Το λέω κιόλας ευθέως για να ψαχτώ, γιατί με έχουν ζαλίσει και με το Messenger, να πω την αλήθεια. Είμαι για τη γραφή μου. Κοίταξα, η αλήθεια είναι ότι βάζεις κάτι στις φωτογραφίες και παίρνεις. Ωρες βάζω τις φωτογραφίες. Σαν να λες, ελάτε να... Άραξη, μπορεί να το παίρνει ο άλλος έτσι, αλλά εγώ βάζω και κειμενάκι μαζί με τις φωτογραφίες. Ναι, αλλά πρόσεχε πώς τραβάς τις φωτογραφίες. Α, είναι λίγο προκλητικές, λες. Δεν ξέρω, δεν δείχνω. Το, μάτι, το γαλανό, το γαλανό είναι φυσικό, τι να κάνω, είναι το ύφος. Αλλά... Το ύφος. Πώς να βγω. Τώρα, πώς να βγω. Όχι, okay, εδώ είναι πολύ σκιαχτική. Σκιαχτική, τι. Φύγετε όλοι από μπροστά μου. Σοβαρή. Σοβαρή, δεν χαμογελάω καν. Λοιπόν, Ιωάννα Χρυσάκη, καταγωγή από... Ηράκλειο Κρήτης ο πατέρας μου, η μητέρα του από τα Νόγια, έχω πει η γιαγιά Ιωάννα, και η μαμά μου από Θράκη, Κομωτινή. Είναι καλός άνθρωπος, ρε, είναι και Θρακιώτης σε μαζί. Είναι μικρά Ασία καταγωγή κιόλας και μικρά Ασία. Αυτό είναι να πω και έχεις πει τι. Πατρικό, ναι, υπάρχει, αλλά στον Έγειρο Κομωτινής είναι ένας δήμος, λίγο πιο έξω από την Κομωτινή. Αλλά μένει η θεία μου, εκεί είναι μόνιμα η θεία, η μεγάλη αδελφή. Βεβαίως, η θεία δεν έχει πρόβλημα. Θεία, να τώρα δεν ξέρω αν το έχει νοικιάσει η θεία, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί. Έχω χρόνια να πάω, 7 χρόνια. Αλλά θέλω να σου πω. Θέλω να πάω, δεν έχω πάει. Άμα θες και να πάω. Διακοπές, πάμε εκεί. Ναι, στέλνω και την κόρη μου, πάει στον πατέρα της εκεί. Οπότε. Καλοκαίρια. Εκεί είναι εκεί. Γέννημα θρέμα, ναι. Άρα να πάμε στον Παπέτο. Και Καπαδοκία. Φυσικά δεν είναι τόσο σπίτια. Θα πάρουμε ένα σπίτι, ναι, δεν πειράζει. Συγγνώμη, δεν έχουμε και τη μαμά με μια φίλη, δεν θα μας φιλοξενήσει. Δεν νομίζω να πει όχι, θα πει ναι, εντάξει. Σημαντικός τώρα της αστυνομίας.
Ακόμα και να μην. Δεν έχει να κάνει με την ιδιότητα, σαν άνθρωπο, γιατί όχι. Η κόρη πρέπει μου να πάει. Είναι καλό άνθρωπο. Είναι καλό άνθρωπο. Κοίτα να δει, δεν μπορούσα ποτέ να είμαι με ένα κακό άνθρωπο. Με ένα κακό να άνθρωπο. Σαν άνθρωπο, θέλω το καλό του. Είναι το πατέρα του παιδιού μου, τον σέβομαι. Ποτέ δεν τον έχω βρήσει. Ποτέ μπροστά στο παιδί είναι απαράδεκτο να δηλητηριάζουν οι γονείς τα παιδιά τους, να βάζουν λόγια εναντίον. Τώρα, αν το έχουν κάνει από τη μία πλευρά, το αντιπαρέρχομαι. Εγώ προσωπικά δεν το έκανα ποτέ. Προσωπικά. Να βάζεις το παιδί σου δηλητήριο για τον έναν ή τον άλλο γονέα. Είναι καταστροφικό. Επίσης, αν θες να το καταστρέψεις, που έλεγε και ο πατέρας Πορφύριος, το παιδί σου, εσείς οι γονείς δηλαδή, να τσακώνεστε μπροστά στο παιδί σας. Δεν υπάρχει. Στο Χριστό. Φυσικά. Λοιπόν. Πιστεύω στο Θεό. Πιστεύω. Ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ούτε είμαστε στάχτη το τίποτα. Με την καύση των νεκρών και όλα αυτά, είμαι εναντίον. Από χώμα ήρθαμε και σε χώμα και καταλήγουμε. Αν καμιά φορά έχουμε έτσι, θέλω να κάνω μια εκπομπή, να κάτσω να τα αναλύσω αυτά. Δεν ξέρω αν θα φωνάξω κάποιο θεολόγο και αυτά, γιατί υπάρχει, γιατί λένε ρε παιδί μου, εμένα... Έχω θεολόγο άμα θέλεις, καλό ναι, παιδί. Να το συζητήσουν αυτό. Ναι. Έχω κάποιους συγγενείς που καήκανε. Κάναν όμως κανονική δέηση, όλα. Δεν έχει σημασία, γίνανε στάχτη. Λοιπόν, αλλά με τι αιτιολογία, ότι έχουν γεμίσει τα νεκροταφεία, ότι δεν λιώνουν και ότι είναι καθαρότητα και ότι μετά δεν θα περάσει το μακάβριο τις που βγάζουμε τα τρία χρόνια. Αυτά, ναι. Τα σωστά, όπως τα λένε, ναι. Ναι, όμως και οι αρχαίοι Έλληνες ήταν κατά της καύσης. Βέβαια. Έλεγε να σεβόμαστε τα... Υπάρχει ολόκληρη αυτή, δηλαδή άμα δούμε και στους Σοφοκλή και δούμε και σε θεατρικά έργα παλιά, έτσι, δραματικά, σεβόντουσαν τους νεκρούς. Βέβαια. Υπήρχε ειδική τελετή, δεν μπορείς να το κάψεις το νεκρό, γιατί κάτι γίνεται λέει μετά στη σύνθεση. Τέλος πάντων, να μην κλείσουμε με κάτι τέτοιο όμως. Όχι, εντάξει, μες στη ζωή είναι. Η ώρα. Να... Και θάνατος είναι μια νέα αρχή. Παίρνει δύο ποιματάκια έτσι για να κλείσουμε, γιατί εγώ έχω θαμπάει γυαλιά και δεν θέλω να το... Ωραία. Πάμε να πούμε την Άβα. Έτσι τυχαία τώρα. Έρωτας και αγάπη. Η Άβα Γκάρντνερ και ο Φρανκ Σινάτρα. Έτσι, μεγάλα αστέρια. Τώρα καθαρίζω με τη μάσκα και μέσα με το παντιλάκι. Για να δείτε τι πόδια. Εγώ συνέχεια με παντιλάκια είμαι. Άσε. Για πες. Λοιπόν, λάμπεις, αστέρι που όλοι σε κοιτούν πλανεμένοι. Σ' αγάπησαν τρελά και ο έρωτάς σου τους πήρε τα μυαλά. Αυτός ήταν όμως ο μοναδικός. Σε πρόσεχε σαν ακριβή έφραστη πορσελάνη να μην ραγίσεις. Μια μέρα του είπες «Φρανκ, δεν πάει άλλο, με πνίγει η αγάπη σου». Έφυγες σαν το πολύ που άνοιξε την πόρτα και βγήκε από το κλουβί. Αυτός εμοραγούσε κι όμως εξωτερικά χαμογελούσε. Φώτα, κάμερα, πάμε. Strangers in the night, the stars are falling. Και το αστέρι έχασε την πρώτερη του λάμψη. Θάμπωσε. Πολυτέλεια ξεπεσμένη σε μια φτηνή γκαρσονιέρα. Υπάρχει κανείς? Πού πήγαν όλοι? Τη στάρ χειροκροτούσαν. Πού πήγε το χειροκρότημα? Δεν έχει παρά ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Τις κάνουν έξωση. Η κυρία Σμιθ θέλει τα νίκια της υγρής σκοτεινής τρόγλης της. Ω μέγερα, ξέρεις ποια είμαι εγώ? Η Άβα, τρισάθλια σκύλα, σε μισώ. Τρεκλίζοντας, χάνει την ισορροπία και πέφτει από τη σκάλα. Βήματα, τρέχει κοντά της. Μη μ' αγγίζεις, παλιομέγερα, σου απαγορεύω. Τ' ακούς? Αγάπη μου, εγώ είμαι. Πάμε. Τα μάτια του συναντήθηκαν. Μια ζωή μπροστά της. Αυτός μόνο την αγάπησε. Όσο κανείς. Βλέπει τώρα τον ξεπεσμό και την κοιτάζει ακόμα όπως τότε. Χώθηκε στην αγκαλιά του. Το μόνο καταφύγιο. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Ο πόνος της έγινε αγάπη. Η έπαρσή της έγινε συμπόνια για αυτόν που κάποτε είχε περιφρονήσει. Μα δεν άξιζε την αγάπη του και αυτός εκεί. Πάντα ήταν εκεί και ας ξοδεύονταν με άλλες. Η ψυχή του
ανήκε μόνο σε αυτή. She may be the dream. Σας τραγούδισα, τι άλλο θέλετε. Είναι ένα ιδιαίτερο ποίημα, θεατρικό. Το είδα, ναι. Έχει μπει και στην Ιδράνη και στο ραδιόφωνο του κυρίου Γιώργου Ποταμίτη. Είναι τιμή μου η συμμετοχή μου στα ανθολόγια και στο ραδιόφωνο. Μαζί με κάποια άλλα ποίηματά μου ανάμεσα σε άλλες δημιουργούς. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό. Αυτό. Μόνη μου, ναι. Και αυτό δηλώνει χαρακτήρα. Δύσκολο ίσως, μα ποιος ξέρει. Κάποτε τη δασκάλα μας, όλοι θα τη βρούμε. Το δάσκαλό μας. Το δάσκαλό μας. Αυτό είναι για άντρες. Αυτό είναι για άντρες. Καλά. Κάποτε το δάσκαλό μου, όλοι θα τον βρούμε. Το δάσκαλό μας, όλοι θα τον βρούμε. Βαριέμαι τα κλισέ, τα φλερτ και τα λοιπά. Μόνο αν καταφέρεις να μου πάρεις τα μυαλά. Τότε θα σου πω ναι. Και θα το πω το ναι. Με όλη μου την καρδιά. Ελεύθερη, έτσι, ελεύθερη, από μάθα να πια να ζω. Καμιά φορά κουραστικό. Μα τι να πω, με αγαπώ. Τη μοναξιά μου αγαπώ. Πες το τρελό, πες το χαζό. Δεν υποτάσσομαι εγώ. Έχει λίγο το εγώ. Όχι, είναι ωραίο, γιατί μου πάει εμένα που είμαι μόνη μου και δεν υποτάσσομαι. Δεν υποτάσσομαι! Και εγώ, ο έρωτας, έτσι, και το εγώ αρχίζουν από έψιλον. Το εγώ και ο έρωτας αρχίζουν από έψιλον. Υπάρχει μια ενότητα ολόκληρη. Λοιπόν, ευχαριστώ Ιωάννα, πάρα πολύ. Ιωάννα, χίλια ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα πούμε στους τηλεθεατές μας ότι η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει Δεκέμβρη, το μήνα τριών των γιορτών, εκεί περίπου, ή πιστεύεις τέλος Νοεμβρίου? Ευελπιστώ. Όχι, τέλος Νοεμβρίου δεν προλαβαίνω. Ξέρεις τι, πρέπει να το κάνεις τώρα, μέσα στο 22. Ναι, μέσα στο 22, πριν φύγει ο χρόνος. Ναι. Έχεις δίκιο. Και είναι ωραίο το 22, ζυγό, ε. 2, ναι, 2. Είναι ωραίο. Λοιπόν, γιατί το 19 τι ήταν, μόνο. Ναι, το δίσεκτο είναι το ζυγός. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη. Τώρα δεν ξέρω τι θα έχω την άλλη Τετάρτη, θα δείξει ο Θεός. Σας αγαπώ πολύ. Και εμείς. Και εμείς σας αγαπούμε. Κλείσαμε ποιητικά. Νομίζω να σας φτιάξαμε ένα απόγευμα ποιητικό, όπως πάντα. Η Ολυμπία σας έρχεται από τη δουλειά, αναστατωμένη, αγχωμένη με όλα τα τεχνικά. Σας αγαπώ πολύ που με στηρίζετε τόσα χρόνια. Και πήρα και εγώ μια ιδέα μου να μαζί σου και την τρέλα που ζεις. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε. Μωρέ, έχω κάτι να κοινώ πριν ανάτη. Τώρα ξέρεις τι, δεν θυμάμαι αν έχω κάτι να ανακοινώσω και μετά θα πάω σπίτι και θέλω πω δεν το είπα, πω δεν το είπα. Για το είδα, όχι. Εντάξει. Άστα, αυτά είναι μυστικά του επαγγέλματος. Την επόμενη. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, φιλάκια.